των τριών Δήμων του Νομού στον καθορισμό των εκλογικών τμήματων για τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου του 2023. Τα τμήματα είναι 145, 144 για τους βασικούς εκλογείς και ένα τμήμα ετεροδημοτών, δηλαδή για τους δημότες της Χίου που επέλεξαν να ψηφίσουν τους εκλογείς, τους βουλευτές εκτός Χίου. Επίσης, έχουμε ενημερωθεί ότι έχουν συσταθεί ακόμα 4 εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών εκτός Χίου, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Πειραιά και 2 στην Αττική, τα οποία οι ετεροδημότες θα μπορούν να ψηφίσουν τους βουλευτές για τη Χίου. Αριθμητικά είναι σε σχέση με τις προηγούμενες, συγκριτικά πάντα με τις βουλευτικές, για να έχουμε μια και ένα κοινό μέτρο σύγκρισης, είναι μειωμένα κατά 4 τμήματα. Για ποιο λόγο, κύριε? Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με τη δυναμική του εκλογικού σώματος. Το εκλογικό σώμα διαμορφώνεται από 2 σταθερές. Η μία σταθερά είναι η βασική εκλογή, η οποία αφαιρείται στην πορεία από τους βασικούς εκλογείς, οι εκλογές που έχουν επιλέξει να ψηφίσουν ως ετεροδημότες στον τόπο διαμονή τους, και η δεύτερη σταθερά που αφαιρείται και αυτό από το βασικό εκλογικό σώμα, η οποία είναι για πρώτη φορά με βάση την εκλογική νομοθεσία δύναμη, είναι η δύναμη των εκλογείων που επέλεξαν ως κατοίκοι εξωτερικού να ψηφίσουν στο εξωτερικό κατά τις εκλογές που θα γίνουν για τις 21 Μαΐου, αλλά την 20 Μαΐου στις πρεσβείες εκεί που συστάθηκαν τα εκλογικά τμήματα. Η δεύτερη ειδοποιώς διαφορά που διαμορφώνει το πραγματικό εκλογικό σώμα που θα ψηφίσει είναι η δυνατότητα που δίνει ο νομοθέτης στους στρατιωτικούς και λοιπές κατηγορίες ενστόλων να ψηφίσουν με ειδικές καταστάσεις, ειδικό εκλογικό κατάλογο, στον τόπο διαμονής της υπηρεσίας τους. Αυτό το σώμα λοιπόν αθρηστικά έρχεται και μας κάνει το γενικό σώμα. Καταλαβαίνετε ότι η διαφοροποίηση των τμήματων έχει να κάνει με το τελικό αριθμό, αυτό που λέμε το αθρηστικό. Είναι κατά τι χαμηλότερο το γενικό εκλογικό σώμα σχέση με το 19 τις εκλογές. Όπως μας έχει περιγραφεί από τεχνικές σκέψεις καταρχάς που έχουμε κάνει με το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά τη διαδικασία των μετάθωσης, αν θυμάστε και όλοι τις προηγούμενες φορές, επιλεκτικά αυξανόμενο των αριθμών από εκλογές σε εκλογές έμπαιναν τα κινητά και τα τάμπλετ στην πορεία. Τώρα η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι θα υπάρχει καθολική συμμετοχή των τάμπλετ στη διαδικασία μετάδοσης των αποτελεσμάτων. Όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα πάρουν ένα τάμπλετ και θα είναι υποχρεωμένη η διαδικασία της μετάδοσης να γίνει μέσω του τάμπλετ. Για τον κομμάτι που αφορά τα κόμματα, θα υπάρχει και το εναλλακτικό κομμάτι μετάδοσης, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει ένας ασφαλής τρόπος αν κάτι συμβεί με κάποιο τάμπλετ. Δηλαδή θα υπάρχει το γνωστό έντυπο μετάδοσης που είχαμε, όμως και πάλι θα χρησιμοποιηθεί μια έμεση ηλεκτρονική διαδικασία. Δηλαδή ο αγγελιοφόρος δεν θα φέρνει όπως έφερνε παλιά εδώ το έντυπο μετάδοσης και εμείς με έναν τρόπο το μεταδίδαμε το Υπουργείο Εσωτερικών και το προωθούσαμε στους ενδιαφερόμενους κτλ. Αλλά θα υπάρχει ένα ενδιάμεσο σταθμός, ο αγγελιοφόρος του Δήμου θα το παραδίδει στη αναδημοτική ενότητα στα αντίστοιχα ΚΕΠ που υπάρχουν εδώ στη Χίο, ούτως ώστε αυτό θα σκανάρεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΙΡΙΔΑ, που είναι ένα πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, θα έρχεται σε εμάς και εμείς με τη σειρά μας θα το προωθούμε προς το Υπουργείο και τηλεφωνικά για να υπάρχει ένας δεύτερος τρόπος ασφαλής μετάδοσης. Αυτό που λέγεται ότι θα έχουμε νωρίς εικόνα του αποτελέσματος, οπότε διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο ότι λένε ότι γύρω στις 9 θα έχουμε εικόνα για το εκλογικό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι ο αριθμός, αυτό έχει να κάνει κυρίως με το αριθμό των ψηφισάντων, που είναι ένα κρίσιμο σημείο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, κατά την κοπή των βημάτων, υπήρχε οδηγία να μην υπάρχουν υπερβάλλον αριθμό των 550 εκλογικών των ψηφοφόρων. Βέβαια εδώ η πείρα μας δείχνει ότι περίπου είναι στο 50% η συμμετοχή στις εκλογές σε σχέση με τη δυναμική του εκλογικού σώματος. Εγώ πιστεύω ότι αν όλο το σύστημα που πιστεύω πια είναι δοκιμασμένο έχει τμηματικά λειτουργήσει το κομμάτι με τα κινητά και τα τάμπλετ, έρθει και δώσει αποτελέσματα άμεσα, πράγματι η πληροφορία που δίνεται για ασφαλή αποτελέσματα
Και εννοούμε κυρίως για το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν έχει πλέον διαμορφωθεί σε τέτοιο επίπεδο που ξέρει κανείς ότι δεν περιμένει, και περιμένει τμήματα απλά για να κλείσουν τα τμήματα. Για να διαμορφωθεί μια αντίστοιχη εικόνα του πού πάει η τάση των κυρίως των όρθων τα κόμματα και κατά δεύτερο λόγο των υποψηφίων που θα είναι σε δεύτερη σειρά, η σειρά που θα μεταδίδεται το αποτέλεσμα.